Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Επανέναρξη προπονήσεων δεν έχουμε μόνο στις ομάδες Γάμα Εθνικής, αλλά και στις γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου που μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α Εθνικής. Χθες ήμασταν στο Δημοτικό Στάδιο Ημιτού, όπου είχε την πρώτη της προπόνηση η Ολυμπιάδα Ημιτού. Και σήμερα ήρθαμε στην Αγία Παρασκευή για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της ομώνυμης γυναικείας ομάδας, η οποία μετέχει στο δεύτερο όμιλο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Α Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας έχουμε έναν άνθρωπο το όνομα του οποίου είναι συνδεδεμένο με την Αγία Παρασκευή. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Φυσικά αναφέρομαι στον Γενικό Αρχηγό και του Ανδρικού Τμήματος, αλλά και της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Μάριο Τζόρτζη. Κύριε Τζόρτζη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου για όλες τις ομάδες, από Α Εθνική μέχρι Κέρας Τεχνικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και να βρισκόμαστε όλοι στον χώρο που ανήκουμε. Κύριε Τζόρτζη, πόσα χρόνια είστε στην Αγία Παρασκευή? Είμαι 40 χρόνια. Είμαι σαν παράγοντας από το 1981 και 6 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής. 16 χρονών ξεκίνησα εδώ και θυμάμαι, τι 16, πιο παλιά, θυμάμαι που κάναμε και φιλικά με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ. Έχουμε αναμνηστικές φωτογραφίες με την ομάδα την καλή του Γουέμπλεϊ τότε που ήμασταν εδώ πέρα και κάποια μικρά παιδιά τότε θέλανε να τα δύο Πούσκας, μήπως και μας έπαιρνε στην ομάδα. Ξεχώρισε ένας φιλαράκος, ο Μίμης ο Δάρας, ο οποίος τώρα καλή του ώρα είναι στη Μύκονο και κάνει τον προπονητή. Έπαιξε αυτό στην Α Εθνική. Απόλλωνα, Καβάλα κτλ. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Συμμετείχα σε μια ομάδα ανθρώπων, την οποία μας μάζεψε και μας έκανε διοίκηση ένα μεγάλο όνομα της Αγίας Παρασκευής, ο κύριος Μασούρης ο Μιχάλης, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή τώρα εδώ και χρόνια, αλλά αυτός μάζεψε τους πιο αξιόλογους ανθρώπους της Αγίας Παρασκευής και προχωρήσαμε μια ομάδα την οποία την παραλάβαμε από τη γάμα κατηγορία της Αθήνας. Παιδευτήκαμε 3-4 χρόνια να ανεβούμε, γιατί ήταν τότε σε όλη την Αττική, δεν ήταν μόνο Ανατολική, Δυτική κτλ. Ήταν όλη η Αθήνα και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε, αλλάξαμε προπονητές, εν πάση περιπτώσει κάναμε μία πορεία και φτάσαμε την ομάδα στη Δέλτα Εθνική, κάτσαμε 6 χρόνια στη Δέλτα Εθνική και μετά ανεβήκαμε και στη Γάμα Εθνική κατηγορία, η οποία ήταν άλλη Γάμα Εθνική τότε, άλλη Γάμα Εθνική τώρα. Η Αγία Παρασκευή, θυμάμαι, όταν ερχόμουν στο γήπεδο, ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, το γήπεδο είναι χωρητικότητος 2.500 κόσμου, είχε 3.000 φιλάθλους, όχι μόνο αγιοπαρασκευιώτες, ερχόντουσαν από όλη την Αθήνα, γιατί ήμασταν μια ομάδα νοικοκυρεμένη, μια ομάδα η οποία δεν δημιούργησε προβλήματα, μια ομάδα η οποία είχε καλή έδρα και έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε τον προπονητή τον κύριο Γκόφα τότε, ο οποίος ήταν επί μια δεκαετία. Είχε κάνει πολύ καλή δουλειά και με πρόεδρο τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Μανιάτη προχωρήσαμε και γίναμε από τα brand name της Αθήνας. Έχουν περάσει από εδώ μεγάλες ομάδες, όπως έχουν η Παναχαϊκή, ο Ατρόμητος, το Εγάλεο, τα Χανιά. Έχει ιστορία για Παρασκευής. Και έχετε αναδείξει πολλούς παίκτες. Και έχουμε αναδείξει και πολλούς. Οι οποίοι είναι και τώρα προπονητές. Ο Γιώργος ο Καρατζάς, ο Γιάννης ο Κουσάνας, ο Ηλίας ο Συνοδεινός. Πολλά παιδιά, πολλά από δεν ξέρω παιδιά, αν ξεχνάω κάποιον. Και εγώ ξεχνάω, μπορεί να ξεχάσω και να παρεξηγήσω. Ο Αντώνης ο Κομιανός. Ο Αντώνης ο Κομιανός. Ο Αντώνης ο Κομιανός. Είναι πολλά τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και δεν μπορώ να θυμηθώ άλλους. Αλλά και παιδιά έχουμε βγάλει και προπονητές πολλούς έχουμε. Που έχουμε μείνει ευχαριστημένοι και παιδιά δικά μας και προπονητές δικούς μας τους ζητάνε στην Αθήνα και τους παίρνουν μετά από εμάς. Ένα φυτώριο έχουμε εδώ στην Αγία Παρασκευή, οι ακαδημίες μας είναι πολύ καλές, έχουμε γύρω στα 250 παιδιά, εγκαταστάσεις καλές δεν έχουμε,
Τώρα ανασκευάζεται το γήπεδο Σφυρούδη, το οποίο είναι ο κορμός των Ακαδημιών, και είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ. Με αποτέλεσμα να χαλάσουμε το χόρτο για την πολλή χρήση και να έχουμε διάφορα προβλήματα. Μας πέτυχε ο κορονοϊός και σταματήσαμε, το ανακατασκευάσαμε, και τώρα ήρθαν τα κορίτσια τυχερά και είναι στο καλύτερο τάπιτα που, από τους καλύτερους τάπιτες της Αθήνας. Εκτός από το ανδρικό τμήμα, όπως το αναφέραμε, έχει η Αγία Παρασκευή και η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία είναι στην Α' Εθνική. Ναι. Η ομάδα μας έχει ξεκινήσει το γυναικών εδώ και 10 χρόνια. Ξεκίνησε σε τουρνουά ανεξάρτητα, μετά μπήκε στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας και με πρωτεργάτη τον κύριο Γιαννόγλου τότε και την κυρία Λίτσα τη Κουφολούκα, κάναμε μια πολύ καλή ομάδα, μια οικογένεια, ηθική πάνω απ' όλα, και με τη βοήθεια των υπολείπων της διοίκησης έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε στην Α' κατηγορία. Και ωραία, να παίζουμε με ομάδες Α' κατηγορίας, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, από τις κριτικές ομάδες, οι αθηναϊκές, οι υπόλοιπες, η Γλυφάδα, ναι, καλές ομάδες. Είστε στον δεύτερο όμιλο μαζί με, με ομάδες από την Αθήνα, είναι η Ολυμπιάδα Ημιτού, είναι ο Ατρόμητος Αθηνών, Οδυσσέας Γλυφάδας και εσείς. Και εμείς. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είμαστε, είναι η Χαλκίδα, είναι κάποιες ομάδες από την Πελοπόννησο και τρεις ομάδες από την Κρήτη. Όφη, Εργοτέλης και άλλη μία, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της. Ωραία. Η γυναική ομάδα, κύριε Τζόρτζη, μετά από σχεδόν 4 μήνες ξεκινήσατε τις προπονήσεις. Σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου, είναι η πέμπτη προπόνηση. Είναι η προπόνηση. Κάναμε τα τεστ. Ήρθε συνεργείο εδώ μέσω ΕΟΔΗ και τα λοιπά, και κάναμε τεστ στα κορίτσια και στους παράγοντες οι οποίοι παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, και σε μένα και στην κυρία Κουφολούκα και στον κύριο Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι ο προπονητής μας. Και από εκεί και πέρα όλα αρνητικά τα τεστ. Όλα αρνητικά τα τεστ. Ξεκινήσαμε από Δευτέρα και είναι η τρίτη προπόνηση. Σήμερα Τετάρτη 3 Μαρτίου είναι η τρίτη προπόνηση. Μπράβο, μπράβο. Όλα τα κορίτσια είναι στη διάθεση του προπονητή. Εμείς φέτος αυτή τη στιγμή έχουμε 22 ενεργά κορίτσια, τα οποία είναι όλες συγκαταλέγονται στη δύναμη της Α' Εθνικής, και έχουμε και νεάνιδες, κορασίδες κτλ. Αυτά τα τμήματα δεν έχουν ξεκινήσει. Κάποιες μικρές, οι οποίες είναι αξιόλογες, από τις νεάνιδες έχουμε ανεβάσει στο γυναικείο. Ποιος θα είναι ο στόχος της Αγίας Παρασκευής στο πρωτάθλημα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α' Εθνικής? Ο στόχος της Αγίας Παρασκευής, μετά από συζήτηση που έχουμε κάνει και με τη διοίκηση κτλ., είναι να είμαστε μια ηθική ομάδα, με έναν αξιόλογο προπονητή, να προσπαθούμε να παίξουμε καλή μπάλα, και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια χρονιά που να μπορέσουμε να σωθούμε, να κρατηθούμε στην κατηγορία. Είναι μια δύσκολη χρονιά και να προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε βλέψεις ούτε για πρωταθλήματα, ούτε για τέτοια. Γνωρίζετε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα εσείς? Τι ενημέρωση έχετε ως ομάδα, κύριε Τζόρτζη? Σαν ομάδα δεν έχουμε καθόλου ενημέρωση. Η ενημέρωσή μας ήταν μόνο ο τρόπος και η λειτουργία μέχρι αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις, και περιμένουμε κάποια στιγμή να μας ανακοινώσουν πώς θα γίνει το πρωτάθλημα, ο τρόπος του και πότε θα αρχίσει. Δεν το ξέρω, δεν μας έχουν ενημερώσει καθόλου. Θέλατε, κύριε Τζόρτζη, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις της γυναικείας ομάδας? Κοιτάξτε να δείτε. Θέλατε να παίξετε ποδόσφαιρο? Εμείς βασικά προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τα λόγια των λοιμοξιολόγων. Μπράβο, των λοιμοξιολόγων και του κράτους. Άμα μας πούνε ξεκινάμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αλλά βλέπω σε όλη την Ευρώπη οι αθλητικές δραστηριότητες αυτές έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν πρωταθλητές κτλ. Καλό ήταν να ξεκινήσει και σε εμάς αυτή η πορεία, δηλαδή να τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί εκτός από το γυναικείο είναι και οι ακαδημίες που έπρεπε αυτή τη στιγμή να λειτουργούν. Δηλαδή το παιδάκι, και για ψυχολογικούς λόγους, αλλιώς είναι μπροστά στην τηλεόραση και αλλιώς είναι να είναι στο χόρτο και να ακούει τον προπονητή του, να είναι με το φίλο του, να πειράξει ο ένας τον άλλον, να γίνει πλάκα, κάτι, δηλαδή κοινωνικοποιούνται διαφορετικά τα παιδιά. Κύριε Τζόρτζη, να πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Ναι. Τα τεστ. Ποιος θα αναλάβει το κόστος?
τα πρώτα τεστ που έγιναν, έγιναν από την ομάδα, έτσι, από... Έγιναν, εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες μέσω περιφέρειας, δήμου κτλ. Πήραμε κάποιες υποσχέσεις και πολλά θα. Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι ο αθλητικός όμιλος Αγίας Παρασκευής έκανε τα τεστ και δεν πήρε βοήθεια από πουθενά. Διότι δεν θα έχετε έσοδα, αν θα γίνει πρωτάθλημα θα είναι πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Μπράβο. Δεν θα βγάζετε τα λειτουργικά σας έξοδα. Έσοδα το γυναικείο δεν έχει, μόνο έξοδα. Καταλάβατε, παίρνουμε για τα εκτός έδρας κάποια οδηπορικά, αλλά αυτά είναι τα μισά από αυτά που χαλάμε. Δηλαδή αν ένα ταξίδι μας κοστίσει 2.000, θα πάρουμε βάσει χιλιομετρικής απόστασης 1.000. Όλα τα υπόλοιπα εξ βγαίνουν από τη διοίκηση και από τον προγραμματισμό της ομάδος. Από χορηγούς, από ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και βάζουν το χέρι στη τσέπη όλοι αυτοί. Πώς είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου? Η Αγία Παρασκευή είναι στην Α' Εθνική, στο κορυφαίο επίπεδο, έτσι. Δεν υπάρχει ανώτερη κατηγορία, αλλά είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Είναι Α' Εθνική, αλλά έτσι δεν είναι, ναι, κύριε. Έτσι ακριβώς είναι. Στα χαρτιά είναι ερασιτεχνική. Η Αγία Παρασκευή είναι καθαρά ερασιτεχνική ομάδα. Κάποιες ομάδες, αν και ανήκουν στον χώρο του ερασιτεχνισμού, δίνουν στα κορίτσια, στις παίκτριες, κάποια χρήματα. Αυτό δεν μας αφορά εμάς, αλλά μας αφορά ότι έχουμε τεράστια έξοδα και η πολιτεία δεν μας βοηθάει. Δηλαδή, μια ομάδα με 5 ταξίδια, 2 Ρόδο και 3 στην Κρήτη που πήγαμε πέρσι, είναι γύρω στις 12-13.000 μόνο τα εισιτήρια. Αυτά τα έξοδα από πού βγαίνουν? Ευτυχώς μας βοηθάει ο Δήμος και ο κύριος Σταθόπουλος ο προηγούμενος και ο κύριος Δορμπάς τώρα, οι οποίοι βοηθάνε την ομάδα και έχουμε κάποια έσοδα από εκεί. Πώς είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Έχει αναπτυχθεί τελευταία? Τελευταία έχει γίνει μια προσπάθεια και προσπαθεί όσοι ασχολούνται με το γυναικείο, ξεκινά από τους παράγοντες και από τους προπονητές και περισσότερο η αγάπη που έχουν αυτά τα κορίτσια για να παίξουν μπάλα, και έχει μία μικρή ανάπτυξη. Αλλά όλες οι υποδομές, όλοι οι προγραμματισμοί δεν είναι για το... Πιστεύω, εγώ γύρισα τα περισσότερα γήπεδα της Ελλάδας. Πήγα στο γήπεδο του Άρη, ένα γήπεδο που να μην μπαίνετε μέσα. Πήγα στο γήπεδο στην Καρδίτσα, πήγα σε όλα τα γήπεδα. Δηλαδή, ντρεπόμουν που η ομάδα μου έπαιζε στην Α' κατηγορία γήπεδα. Υποβαθμισμένο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το πρωτάθλημα γυναικών. Σε κανονικές συνθήκες, ναι, έρχεται κόσμος, φίλαθλοι, να δούνε... Γυναικείες ομάδες, να παρακολουθήσουν γυναικείες ομάδες. Περισσότεροι φιλάθλοι από όλες τις ομάδες είναι κάποιοι, οι περισσότεροι γονείς. Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει 20 κοπέλες δυναμικό, οι γονείς τους τσάκα-τσάκα μπορεί να είναι γύρω στα 50-60 άτομα. Τώρα, καμιά 20-30, ας πούμε, περαστική, να σας πω, δεν έχει συμπαγές φιλάθλο κοινό. Απλώς οι οικογένειες βοηθάνε. Ωραία. Κύριε Τζόρτζη, να πάμε τώρα και στο ανδρικό τμήμα. Φέτος ήσασταν στο δεύτερο όμιλο της Α' κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έγιναν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Γίνανε φέτος δυνατές μεταγραφές. Παίκτες, ονόματα για τα δεδομένα της ΑΕΠΣΑ. Είστε ικανοποιημένος από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Βασικά η ομάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι με κάποια άτομα τα οποία μπήκανε καινούργιοι στη διοίκηση. Κάναμε ένα κράμα δυνατό για τη συνέχεια της χρονιάς. Αποφασίσαμε, κοινή απόφαση όλων, η ομάδα φέτος να κάνει μια πορεία συντήρησης και να μην κάνουμε με μεταγραφές και να πάμε για πρωτάθλημα. Στην πορεία, στη διαπραγμάτευση που είχαμε τους ποδοσφαιριστές, αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιρναν αρκετά χρήματα για τα δεδομένα της κατηγορίας μας, δεν συμφωνήσανε με μείωση και αναγκαστήκαν και φύγανε. Οπότε φτιάξαμε μια ομάδα η οποία αποτελείται περισσότερο από μικρούς παίχτες
και από παίχτες οι οποίοι παίρνανε λιγότερα χρήματα από τους άλλους. Στην πορεία όμως, κάποιος χρηματοδότης, ο οποίος είναι και στη διοίκηση, αποφάσισε ότι θέλει να πάει για πρωτάθλημα. Και έκανε αυτή την ενίσχυση με 2-3 παίκτες, οι οποίοι για την κατηγορία ήταν ονόματα. Όπως ανέφερα. Όπως αναφέραμε, ήταν ονόματα και καλοί παίκτες και με ιστορία σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Δυστυχώς, στην ομάδα μας δεν μας βοηθήσανε. Οπότε δουλέψαμε την ομάδα με βάση τα περσινά πρότυπα και άρχισε να παίρνει μια πορεία φυσιολογική. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε ήταν εδώ μέσα και χάσαμε από το Μικρασιατικό. Και μπράβο τους τα παιδιά, πιστέψαν ότι μπορούσαν να μας κερδίσουν, μας κερδίσανε, χάσαμε ευκαιρίες, εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, αλλά χάσαμε. Μετά πήγαμε στο Χολαργό και πήραμε μια ισοπαλία. Ήταν καλό αποτέλεσμα μες στο Χολαργό. Ήρθε ο Λυσιακός εδώ και πέρα μια ισοπαλία. Θα μου πεις άλλες χρονιές που μπορείς να κέρδιζες ή μπορείς να χάνες. Και από εκεί και πέρα πήρε μια πορεία η ομάδα και έκανε αυτές τις 4 νίκες. Δηλαδή άρχισε και ανέβαινε. Ποια εικόνα σχηματίσατε για το δεύτερο όμιλο της ΑΦΑ κατηγορίας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Στην πρώτη θέση ήταν ο αθλητικός όμιλος Περιστερίου με 17 βαθμούς, ο Χολαργός με 15. Η Αγία Παρασκευή με 14 και μετά ο Λυσιακός με 12 βαθμούς. Ναι, δύσκολος όμιλος, κύριε Τζόρτζη. Δύσκολος όμιλος, πολύ καλές έδρες, καλές ομάδες. Το Περιστέρι ήταν από τις ομάδες που δεν το περιμέναμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, με ένα καλό προπονητή και με μια καλή διοίκηση. Ο Χολαργός το ξέραμε, γείτονες εδώ, είναι μια ομάδα χρόνια που έχουμε κόντρα με την καλή έννοια. Γιατί είμαστε φίλοι με τους παράγοντες, οι παίκτες μεταξύ τους κτλ. Αλλά από τη δυνατή ομάδα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Λυσιακός είναι μια παραδοσιακή ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες. Γενικά ο όμιλος ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα να ξεχωρίσει ότι θα πάμε εκεί και θα περάσουμε εύκολα. Καμία ομάδα δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιχνίδια είναι ίδια και όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Αν δεν το πάρει σοβαρά, το χάσει το παιχνίδι. Σήμερα Τετάρτη 3 Μαρτίου βλέπετε να υπάρχει επανέναρξη στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Της ΕΠΣΑ είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και καλό θα ήταν η ΕΠΣΑ, αν πάνε καλύτερα τα πράγματα, να ξεκινήσουν στις ακαδημίες για ψυχολογικούς λόγους για τα παιδιά. Και οι ακαδημίες είναι και πνεύμονας οξυγόνου για τις ομάδες σε οικονομικό επίπεδο. Άρα η ποδοσφαιρική σεζόν να θεωρηθεί ως μη γενόμενη? Για μένα είναι ως μη γενόμενη. Να ξεκινήσουμε από την αρχή με τους ίδιους παίκτες, με τις ίδιες συμφωνίες, με όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε στην αρχή του, προγραμματίσαμε να κάνουμε μια χρονιά και μας άφησαν δυστυχώς τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Ήταν να γίνουν και 31 Μαρτίου οι εκλογές στην ΕΠΣΑ, αναβλήθηκαν, βλέπετε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο λόγω της πανδημίας αυτής και μακάρι να έχουμε αίσιο τέλος. Εσείς κύριε Τζόρτζη είστε ευχαριστημένος από την διοίκηση της ΕΠΣΑ, από το έργο που έχει κάνει? Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη διοίκηση της ΕΠΣΑ. Έχει αρκετά σωματεία τα οποία πρέπει να τα διοικήσει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα από θέματα διαιτησίας, οικονομικά, μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο, αλλά σε γενικές γραμμές η ΕΠΣΑ κρατάει μια στάση η οποία δεν είναι ενάντια στα σωματεία. Πιστεύετε με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία έχει ζημιωθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, κύριε Τζόρτζη? Πιστεύω ότι έχουμε... Η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική? Η επόμενη μέρα πιστεύω καταρχάς ότι το έχει βλάψει πολύ το ποδόσφαιρο, έχει έρθει πολύ πίσω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουν αναγκαστεί οι παιδιά να σταματήσουν, οι οποίοι είναι κάποιας μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είχαν ένα χατζηλίκι από τις ομάδες. Και για οικονομικούς λόγους σας λέω, άσχετα αν είναι ερασιτεχνικό το άθλημα του τοπικού πρωταθλήματος, κάποια παιδιά το είχαν σαν βοήθημα της δουλειάς τους. Ζούσαν οικογένειες από κάποια παιδιά από τις ομάδες. Και πιστεύω ότι όλοι αυτοί έχουν πρόβλημα και θέλουν βοήθεια. Τουλάχιστον η ΕΠΣΑ μας έκανε μια βοήθεια τώρα, μας έδωσε, αλλά τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα εν σχέση. Ας το δει η πολιτεία διαφορετικά.
Γιατί εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι οι ακαδημίες που είναι παιδιά τα οποία ζουν από αυτό το πράγμα. Είστε 40 χρόνια στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Πώς είναι τα φετινά πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν ανέβει το επίπεδο, είναι ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα. Επειδή εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ, έχω δει παλιά τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ ήταν φωτιά. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες ικανές. Ο κόσμος έδινε λεφτά ώστε να δημιουργηθούν ομάδες, είχαν ακαδημίες καλύτερες, είχαν σε γενικές γραμμές, ήταν πολύ πιο δυνατά. Υπήρχε οι φύλαθλοι βοηθούσαν περισσότερο την ομάδα, ήταν άλλη δομή του ποδοσφαίρου. Τώρα όσο περνάει ο καιρός, βελτιώνονται καλύτερα σε τεχνικές καταστάσεις, σε φυσικές καταστάσεις και όλα αυτά. Αλλά το πάθος και η δύναμη του ποδοσφαίρου πιο παλιά ήταν πιο δυνατά. Η εικόνα της διαιτησίας, όπως η το αναφέρατε πριν. Η εικόνα της διαιτησίας την ανέφερα, σε γενικές γραμμές είναι καλή. Σε γενικές γραμμές είναι καλή. Ελάχιστα παιχνίδια είναι αυτά τα οποία πιστεύουν αυτοί που τους, που τους ορίζουν τους διαιτητές ότι είναι, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάποιο παιχνίδι και αυτοί δεν μπορούν να το παίξουν το παιχνίδι. Υπάρχουν δηλαδή, ξέρω και εγώ, από τους 200 διαιτητές οι οποίοι είναι στην Αθήνα, κάποιοι οποίοι είναι για να συμπληρώνουν. Οι υπόλοιποι είναι καλοί, είναι νέα παιδιά, οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν ηθικά στοιχεία και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είμαι ευχαριστημένος από τη διαιτησία. Και να σας πω και κάτι, είμαστε κι εμείς μια ομάδα η οποία μπορεί να διαμαρτυρηθούμε μια φορά σε ένα διαιτητή και τα λοιπά, αλλά μένουμε μέχρι εκεί. Και δεν υπάρχουν ακρότητες. Οι φύλαθλοι είναι κοντά στην ομάδα, έρχονται, δεν μιλάμε για τώρα. Όχι, τώρα εντάξει. Ναι. Οι φύλαθλοι τα τελευταία χρόνια έχουν απαιτήσεις από την ομάδα και είναι λιγάκι, δηλαδή είναι, οι φύλαθλοι της Αγίας Παρασκευής είναι γύρω στα 50 άτομα τα οποία μαζεύονται εδώ και αυτά οι περισσότεροι σε μικρή ηλικία. Οι φύλαθλοι παλιοί της Αγίας Παρασκευής, οι περισσότεροι είναι στα σπίτια τους γιατί μπορούν να βγουν λόγω ηλικίας. Και δεν ακολουθούν την ομάδα. Δηλαδή η Αγία Παρασκευή είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Έχει εκεί που ήμασταν 10.000 κόσμο η Αγία Παρασκευή και η ομάδα πήγαινε ψηλά και είχε και κόσμο και γέμιζε το γήπεδο. Τώρα έχουμε 100-120.000 κόσμο και οι περισσότεροι δεν ξέρουν πού είναι το γήπεδο. Ασχολούνται με άλλο άθλημα. Το άθλημα, η περιοχή αυτή δεν σηκώνει το ποδόσφαιρο. Τώρα, κύριε Τζόρτζη, αν δεν διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα, έχετε ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό σας για την επόμενη σεζόν? Κοιτάξτε, δηλαδή, είστε ευχαριστημένοι από τον προπονητή, από τον κύριο Σύφη Βενάκη? Ναι. Ο κύριος Σύφη Βενάκης ήταν και από πέρσι προπονητής στην ομάδα. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι. Γι' αυτό ανανεώσαμε και τη συμφωνία μας για φέτος. Η δουλειά του άρχισε και φαινόταν. Δουλεύει με νέα παιδιά, κάνει καλή δουλειά. Έχει δύο πολύ καλούς συνεργάτες, τον κύριο Φαλούτσο και τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, οι οποίοι είναι επαγγελματίες στη δουλειά τους. Και είμαστε ευχαριστημένοι από τη... Και σκεφτόμαστε, δηλαδή, αν ήταν σε μένα να αποφασίσω αν θα τον κράταγα και του χρόνου τον κύριο Βενάκη, σίγουρα θα ήταν στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Που πιστεύω θα είναι. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Τζόρτζη, έχετε συνεργαστεί με αρκετούς προπονητές. Με ποιους έτσι έχετε κρατήσει ακόμη επαφή? Ή είχατε την καλύτερη συνεργασία, κύριε Τζόρτζη? Καταρχάς, στην Αγία Παρασκευή ήταν και είναι μια ομάδα η οποία με μεγάλη δυσκολία τρώει τους προπονητές. Για να φάει η Αγία Παρασκευή ένα προπονητή, δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε σε έναν προπονητή ευχαριστούμε μέχρι εδώ, πρέπει να πει ότι έχει χάσει τον έλεγχο των αποδητηρίων. Εκεί, προπονητής ο οποίος είναι ηθικός, δουλεύει μέσα στο γήπεδο και άσχημα αποτελέσματα να φέρει, η ομάδα τον στηρίζει. Υπήρχαν προπονητές οι οποίοι ήταν, παραδείγματος χάρη ο κύριος Γκόφας, 10 χρόνια στην ομάδα. 10 χρόνια στην ομάδα. Και στην αρχή την πήρε από την Α, ανεβήκαμε Δέλτα. Εν πάση περιπτώσει, καλές σχέσεις έχω και με τον κύριο Γκόφα και με τον κύριο Κάτσικα.
Το Μιχάλη. Το Μιχάλη και με τον Βαγγέλη τον Ιτζέκαρο και με τον Αλβέρτο τον Παπαδάκη. Ας μην αναφερθώ πιο πολύ, γιατί τους περισσότερους έχουμε χάσει τους προηγούμενους. Και παίκτες έτσι που σας έρχονται τώρα στη μνήμη. Παιδιά έτσι που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια, σας παίρνουν ακόμα τηλέφωνο. Αυτό το βρίσκω σε κάθε παιχνίδι που θα πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω 2 με 3 παιδιά τα οποία έχουν περάσει από την Αγία Παρασκευή. Είτε σαν προπονητές, είτε σαν ποδοσφαιριστές, είτε σαν παράγοντες ακόμα. Και πάντοτε μου λένε ότι είχαν τις καλύτερες αναμνήσεις στην Αγία Παρασκευή. Δηλαδή, περνάγαμε καλά στην Αγία Παρασκευή. Χωρί τα κάποια οικονομικά προβλήματα, χωρί κάποια αγωνιστικά, παίζαμε πάντοτε καλή μπάλα, είχαμε καλά ποδητήρια, είχαμε καλά παιδιά και περνάγαμε καλά στην Αγία. Ήταν από τις καλές στιγμές της ζωής μας το γήπεδο στην Αγία Παρασκευή. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσατε να έρθετε στο γήπεδο, πώς ήταν για σας? Διότι 40 χρόνια κάθε μέρα στο γήπεδο, είτε για την προπόνηση είτε για τον αγώνα. Είτε για τον αγώνα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Κουράστηκα πάρα πολύ ψυχολογικά. Προσπάθησα να βρω λύσεις, να κάνω κάτι στο σπίτι. Και βρήκα κάποιες λύσεις. Ασχολούμαι με τον κήπο μου, ασχολούμαι με τις βεράντες μου. Έχω πάρα πολύ ωραία λουλούδια και προσπαθώ να με καλύψω. Αλλά δεν γίνεται. Αυτή εδώ, το χορτάρι, τα κάγκελα, όλο αυτό το γήπεδο δεν μπορεί να το αναπληρώσει τίποτα άλλο. Τι σημαίνει Αγία Παρασκευή για τον Μάριο Τζόρτζ? Αγία Παρασκευή. Βασικά, η ομάδα δηλαδή. Η ομάδα είναι μετά την οικογένειά μου. Στην κορφή είναι η σύζυγος και η κόρη μου, δεν έχω κανέναν άλλον. Και από εκεί και ο εγγονός μου τώρα, έχω ένα εγγονάκι το οποίο ζει στην Ιταλία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο σπίτι μου είναι το γήπεδο, η Αγία Παρασκευή. Κύριε Τζόρτζη, το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του Γενικού Αρχηγού της Αγίας Παρασκευής, Μάριου Τζόρτζη, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τι θα θέλατε να τους πείτε? Θέλω να τους πω, με όλες τις δυσκολίες που έχουμε αυτή τη χρονιά και ίσως και την επόμενη, γιατί αυτή η πανδημία δεν πρόκειται να μας αφήσει ήσυχους, θέλω να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, να συνεχίσουν με την ίδια δύναμη που ήταν μέχρι τώρα, να βοηθάνε τις ομάδες και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και τι να περιμένουμε από την γυναικεία ομάδα της Αγίας Παρασκευής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΕθνικής? Από την γυναικεία ομάδα να έχουμε μια καλή αγωνιστική περίοδο σε αυτούς τους αγώνες που θα χρειαστεί να παίξουμε και να κάνουμε μια άνετη παραμονή στην πρώτη κατηγορία, ώστε την καινούρια χρονιά να οργανωθούν περισσότερο και να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν στηρίξει οικονομικά? Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι περάσαν πρόεδροι από την Αγία Παρασκευή, όπως ο κύριος Παναγιώτης Μουτζουρίδης, ο οποίος ήταν χρόνια στην Αγία Παρασκευή, όπως ήταν ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, ο οποίος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος στήριξε την προσπάθεια για να γίνει σε επαγγελματική κατηγορία στη ΓΑΜΑ Εθνική η Αγία Παρασκευή, ο Μίμης Μανιάτης τώρα τα τελευταία 12 χρόνια τα οποία στηρίζει οικονομικά την ομάδα, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και τη στηρίζουν 40 χρόνια. Όσο είμαι εγώ, είναι και εκείνος. Μπορεί να ήταν πίσω από την ομάδα, ήταν πάντοτε μέσα στη διοίκηση, αλλά πάντοτε βοήθαγε τους ανθρώπους και την ομάδα. Η Δημοτική Αρχή? Η Δημοτική Αρχή, όλες οι Δημοτικές Αρχές, και ο κύριος Ζορμπάς τώρα, και ο κύριος Σταθόπουλος, και ο κύριος Γιαννακόπουλος, και ακόμα ο συγχωρεμένος ο Σταύρος ο Κότσης, όλοι είναι κοντά στην ομάδα και μας βοηθάνε. Κύριε Τζόρτζη, ευχαριστώ πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα και κάθε επιτυχία στη γυναική ομάδα της Αγίας Παρασκευής στο πρωτάθλημα της Αρχαίας. Αυτή έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να επανέλθουμε στην κανονικότητα του ποδοσφαίρου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.